Γιατί πιστεύεις εσύ που έχεις την επαφή με τον κόσμο ότι δεν αντιδρούνε πια οι άνθρωποι? Γιατί είμαστε στη σφαίρα της παράνοιας πια, Νανά. Έχεις βρεθεί δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίστηκαν εξουσία. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι άνθρωποι που είχαν καλές προθέσεις και κάπου στράβωσαν στην πορεία. Φταίνε όλοι. Η σημερινή κυβέρνηση. Ναι, η σημερινή κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι είχαν πάρα πολύ μεγάλη απειρία και δεν είχαν κανένα σχεδιασμό. Τέτοια σύγχυση δεν έχει ξαναυπάρξει. Δηλαδή, πάρ το θέμα το τηλεοπτικό τώρα. Δεν μπορεί να βασανίζονται χιλιάδες εργαζόμενοι επί τόσο καιρό. Ότι έπρεπε να μπει μια τάξη, έπρεπε. Συμφωνώ. Αλλά η τάξη, ξέρεις ποια είναι? Ότι όντως πληρώνονται οι εργαζόμενοι στα κανάλια που υπάρχουν. Όντως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργάζεται κάποιος και δεν είναι σε ένα αχούρι. Εσύ είσαι επιχειρηματίας. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος εργαζόμενος, μισθωτός. Προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια να μεγαλώσω με μια σχετικά καλή ποιότητα ζωής στο παιδί μου. Τα κατάφερα. Αλλά από εκεί και πέρα, σαφέστατα, δεν έφτασα στο σημείο το επιχειρηματικό που έχεις φτάσει εσύ. Μα σκέψου κι εγώ όμως, ναι, ότι δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ότι έχω ένα παιδί που το έχω μόνη μου και πρέπει οπωσδήποτε να είμαι σε θέση και την οικογένειά μου να βοηθήσω και όλους. Η αδερφή μου είναι πανεπιστημιακή καθηγήτρια, όπως ξέρεις, και αναπληρωτής Πρίτανης στην Καλών Τεχνών. Να αρχίσουμε από κάτι τέτοιο. Η μισθή των πνευματικών ανθρώπων στην Ελλάδα. Τι μισθό παίρνει? Είναι ψίχουλα. Δεν είναι σωστό να πούμε ακριβώς τους μισθούς τους στην τηλεόραση, αλλά είναι πολύ χαμηλή η μισθή των πανεπιστημιακών. Σε ρωτώ, γιατί επειδή εγώ είμαι της τάξης των πανεπιστημιακών κάτω από 2.000. Μιμή, είσαι ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί πάρα πολύ και στη τηλεόραση. Έχεις πρωταγωνιστεί σε σίριαλ. Βγήκανε συνάδελφοί σου, ο Παύλος Χαϊκάλης, ας πούμε. Άκουσα και τον Τσαρούχα που είπε ναι, να κλείσουν τα κανάλια. Κανάλια δεν χρειάζεται να είναι, πολλά τα τέσσερα. Και πραγματικά εξοργιστήκαμε. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει και να φέρεται όπως νομίζει. Εγώ μπορώ να σου πω τι πιστεύω εγώ. Και αυτό που πιστεύω είναι ότι αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να είμαστε χέρι-χέρι. Όπως δεν μπορείς να πεις, έχουμε 300 θέατρα. Βγαίνουν τα 300 θέατρα, να μου. Ηθοποιοί είναι απλήρωτοι στα θέατρα, είναι δικές τους επιχειρησούλες. Δεν μπορεί το κράτος να αποφασίζει ούτε πόσα κανάλια θα είναι, ούτε πόσα θέατρα θα είναι, ούτε μπορεί να λέει το κράτος ότι αν δεν δώσουν τα λεφτά, αν δεν πάρουμε τα λεφτά από αυτούς τους. Εμένα με ενόχλησε και η φρασιολογία. Τι θα πει από αυτούς τους πλούσιους Έλληνες? Δηλαδή, εδώ θα μπούμε σε κατηγορίες. Οι πλούσιοι όλοι θα είναι κακοί, οι φτωχοί όλοι θα είναι καλοί? Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή σήμερα συζητιέται πάρα πολύ μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η δηλώση του Λάκη Λαζόπουλου. Και θέλω την άποψή σου και για τη σάτυρα, αν πρέπει, γιατί έχει κατηγορηθεί για στρατευμένη σάτυρα ο Λάκης Λαζόπουλος, και για τις τελευταίες δηλώσεις, εάν τις άκουσες, και φυσικά για το πώς είδες την τελευταία χρονιά. Δεν τις άκουσα και δεν είπε εκφυγή, γιατί ήμουν στην Κύπρο. Ναι. Αν μου λες για στρατευμένη σάτυρα, η σάτυρα πρέπει να είναι πάρα πολύ ελεύθερη. Όταν είναι στρατευμένη, δεν είναι σάτυρα. Δεν το λέω για τον κύριο Λαζόπουλο, γιατί δεν τον παρακολουθώ καθόλου λόγω της θερμής σχέσης μας. Από πότε έχεις να δεις Λαζόπουλο? Δεν ξέρω αν έχεις δει, αλλά από πότε δεν έβλεπα τα τελευταία χρόνια. Ποτέ τα τελευταία χρόνια? Δεν με ενδιαφέρει να βλέπω κάποιον που βγάζει γέλιο από τέτοια πράγματα καθόλου. Η Μαριτίνα θα μπορούσε να συνυπάρξει σε σχολείο με παιδιά προσφύγων? Δηλαδή, δεν πηγαίνει σε σχολείο που πηγαίνουν προσφυγόπουλα, αλλά ξέρεις ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις για να μην πηγαίνουν τα προσφυγόπουλα σε σχολεία με παιδιά Ελλήνων. Εάν το κράτος δεν έχει φροντίσει τα παιδιά των προσφύγων, τα οποία είναι μέσα στην καρδιά μου, να έχουν εμβολιαστεί, να είναι υγιεί, ώστε να είναι ασφαλές το περιβάλλον, ο γονιός ο Έλληνας θα αντιδράσει. Γιατί φοβάται, όχι γιατί είναι ρατσιστής. Η Μαριτίνα, ένα πράγμα που έχει μάθει από μικρή, είναι ότι εγώ συχαίνω με το ρατσισμό. Και ευτυχώς το συχαίνεται και το παιδί μου.
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και πρέπει ο καθένας από το δικό του χώρο να κάνει το πιο πολύ που μπορεί. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Και να σου πω και κάτι για την εκπομπή σας, που σας παρακολούθησα και από την Κύπρο λίγο και τώρα που ήρθα. Δεν είναι τυχαίο το ότι έχει επιτυχία φέτος. Αυτή η στροφή που έγινε προς θέματα πιο σημαντικά, το λέγατε μάλιστα πριν μερών, ο κόσμος δεν μπορεί άλλο τραλαλά. Δεν είναι η κατάσταση τέτοια.